στις 6 Ιανουαρίου, ημέρα αργίας, πρωτοκολλήθηκε από το Υπουργείο Σύσταση για αναστολή της λειτουργίας του Πέδου Πετέλης και μετατροπή του σε μέγα εμβολιαστικό κέντρο. Έκτοτε, το νοσοκομείο μας προσταθερείται καθημερινά στο πρόγραμμα εφημεριών, χωρίς να έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση, καμία επίσημη απόφαση. Οι εργαζόμενοι παραμένουμε στα πόστα μας σταθερά, εξυπηρετώντας τους ασθενείς σε ένα νοσοκομείο που φαίνεται να είναι κλειστό. Η αναπληρώτρια υπουργός, κυρία Κάκα, τη Δευτέρα ήρθε στο νοσοκομείο μας και προσπαθούσε να αναδιαμορφώσει τους χώρους των επιγόντων, ενώ την ίδια στιγμή ερχόντουσαν περιστατικά και διέδωσε να νοσηλευτούν σε ένα κλειστό νοσοκομείο και προσπαθούσε να αναδιαμορφώσει το εμβολιαστικό κέντρο. Εμείς, μετά από την διεθνή συνέλευση, κηρύξαμε 24 ώρες απεργία, καθώς τα αιτήματά μας εχθές από τον Υπουργό Υγείας δεν εισακούστηκαν για έλλειψη λειτουργία του νοσοκομείου με 24 ώρες εκμέρευση και παραμονή των εμβολιαστικών γραμμών ως σύμφωνα. Δεν θα υποχωρήσουμε και οι εμβολιαστικές γραμμές πρέπει να μεταφερθούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Εμείς δεν οφείλουμε να καλύπτουμε, είμαστε υπέρ του εμβολιασμού, τον στηρίζουμε, αλλά είμαστε ένα τρίτο βάθμιο νοσοκομείο που οφείλει να